Χαμηλέ είναι οι στροφέ που καταγράφει το κοντέρ στο ξεκίνημα τη τουριστική περίοδου. Γι' αυτό και στάση αναμονή είναι το συνέστημα που προκαλεί η δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων τη κίνηση των τουριστών του μήνε Μάρτιο και Απρίλιο στα Ιόνια νησιά. Η πρώτη που άφησε την τουριστική οικογένεια η κίνηση των πτήσεων Charters στον κρατικό αερολιμένα Ζακίνθου είναι συγκρατημένη αισιοδοξία, σε δεδομένου ότι όχι μόνο δεν εμφανίζεται ίδια με την περσινή, αντιθέτω παρουσιάζει και μια μικρή μείωση τη τάξη του 3% στι αφήξει των επιβατών. 133 λιγότεροι επιβάτε με τα ίδια αεροσκάφη σε σχέση με πέρυσι έφτασαν στο αεροδρόμιο Διονύσιο Σολομό. 28 πτήσει μετέφεραν 4.125 επιβάτε το Μάρτιο και τον Απρίλιο σε σχέση με του αντίστοιχου περσινού, όπου τα ίδια αεροσκάφη μετέφεραν 4.258 επιβάτε. Εάν αναλύσουμε τα στοιχεία αυτά αναχώρα χώρα προέλευση, θα διαπιστώσουμε ότι η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από την Ολλανδία, ενώ ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα, μείωση έχουμε από το Βέλγιο και την Πολωνία. Στον απολογισμό θα πρέπει να προσθέσουμε και τις 57 αφήξε αεροσκαφών εσωτερικού όπου μετέφεραν 1245 επιβάτες σε σχέση με πέρυσι όπου 62 αεροσκάφη μετέφεραν 1094. Με σημαντική πτώση της τάξης του 25% έκλεισε ο Απρίλης στις αφήξεις τουριστών και στον αερολιμένα της Κεφαλονιάς. Αυτό σε αριθμούς σημαίνει 600 λιγότερους τουρίστες. Αν και ο Απρίλης δεν είναι καθοριστικός μήνας για το συνολικό αποτέλεσμα της τουριστικής περίοδου που ξεκινά, εν μπορεί να είναι ενδεικτικό. Η Βρετανική αγορά παρουσίασε πτώση κατά 26% και η Ολλανδική κατά 44%. Ενώ 129 λιγότεροι ήταν οι Πολωνοί τουρίστε που έφτασαν στην Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι εκτιμήσει κάνουν λόγο πω είναι νωρί και από τον τρέχοντα μήνα θα ξεκινήσει η ποσοτική άνοδο των αφήξεων των Ευρωπαίων επισκεπτών, όπου με τι πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουν πόλει που μέχρι πρώτη δεν είχαν στον προγραμματισμό του τα Ιόνια, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν ω τα τελευταία χρόνια ο τουρισμό παρά την κρίση γνωρίζει άνθηση, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ωστόσο, όπω δείχνουν τα στοιχεία, οι τουρίστες δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα. Η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μάλιστα πτώση χρόνο με το χρόνο.